Σαν να νιώθω.
Εδώ το λέγαμε το κάτω μαντρί, εδώ βάζαμε τα πρόβατα. Βάλουμε, στήσουμε τα... Είμαστε στα Τσαρδάκια, στο Γαβρόρεμα. Και σε αυτόν τον τόπο μεγάλωσα μέχρι σχεδόν τα 11 μου χρόνια. Περνάγαμε εδώ πέρα μόνο τους χειμώνες. Ο πατέρας μου ήταν τσοπάνος, γίδια και πρόβατα. Το μέρος αυτό που είμαστε το λέγαμε, αυτή η περιοχή εδώ πέρα ήταν το κάτω μαντρί. Και εδώ ο πατέρας μου έβαζε τα πρόβατα. Τώρα φυσικά υπάρχουν μερικοί τείχοι, αλλά δεν σώζεται τίποτα από το παλιό μαντρί. Μόνο μερικά. Η σπηλιά και η τείχη. Η σπηλιά που μέναμε είναι ακριβώς γύρω στα 100 μέτρα από εδώ, ακριβώς από πάνω. Είχαμε, τώρα θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι για να πάμε στη σπηλιά που εμείς μέναμε. Ακολουθάτε. Εδώ, που θα σου δείξω τώρα, έχει σκεπαστεί φυσικά, αλλά ήταν το μέρος όπου είχαμε το πόσιμο νερό. Ήταν πηγή και το λέγαμε Αυρική αυτό το μέρος εδώ πέρα. Και από εδώ παίρναμε το νερό που χρησιμοποιούσαμε για πόσιμο νερό, για μαγειρέματα και για τέτοια πράγματα. Συνεχίζουμε την πορεία μας για τη σπηλιά, εκεί που μέναμε. Εδώ υπήρχε μονοπάτι πιο παλιά που ανεβαίνανε και τα ζώα, αλλά τώρα έχει χαλάσει φυσικά. Όταν λέω ζώα εννοώ το γάιδαρο, το μουλάρι και αυτά. Αλλά τώρα έχουν χαλάσει γιατί πέρασε εδώ και πολλά χρόνια το ποτάμι και χάλασε το μονοπάτι. Και επειδή δεν το επισκέπτεται κανείς, φυσικά έχει χαλάσει, έχουν φυτρώσει κλαριά και τέτοια. Εδώ θα προσπαθήσουμε να πάμε ανάμεσα από τον θάμνους για να φτάσουμε στη σπηλιά. Το μονοπάτι το παλιό που είχαμε ήταν λίγο πιο μέσα, αλλά έχει χαλάσει. Στη φτωχιά ποτάμι που πέρασε και τους θάμνους που έχουν φυτρώσει. Όλια σπίτια.
σπίτι μας ήταν η σπίτι. Το μόνο μικρό μέρος που είχαμε που ήταν λίγο η σάδα και έπαιζα σαν μικρό παιδί. Αυτός και αυτός. Πλησιάζουμε προς τη σπηλιά. Ωρε και σαν μεγάλωσα. Οργέ και το τάνου μαντρί. Βάτε τα κοινά. Σε το σημείο ακριβώς. Ωρε σκορπίζα με τώρα που γέρασα μαντρί μισό, μισό κρανίστε χου, αχ σε βροντάτε μη, ουρε καλέ. Αυτά, Δημήτρη μου, αυτά. Από τον τερεύρε, από τον τερεύω, παμωρεώ πάνω ετζινίτζε. Αν και το γαβρό ρε μαναζάει του δι
Κι συναωράει το γαβρό ρε μαναζάει του δίτσι συναωράει. Εντάξει, Δημήτρη. Ούρε πέντε αδελφιά, αϊμάχ, άστε. Ωρε τα πενταγά, ωρε να αγάπη με, ένα σπίτι μαχ, οχ, οχ, σπίτι μας. Ήταν η σπηλιά. Και εδώ είναι που, που μέναμε. Ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου και πέντε παιδιά. Δεν είμαστε όλοι πάντοτε εδώ, αλλά τις πολλές φορές ναι, είμαστε. Εγώ 6 χρονών, το 1958. Έφυγες δηλαδή από τη σπηλιά και κατέβηκες στο για το χωριό. Ναι, εγώ και ερχόμουν μόνο εδώ όταν κάναμε διακοπές και τα Σαββατοκύριακα. Να βοηθήσω τον πατέρα μου. Πόσα γίδια είχατε? 100, 150, κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε και πάρα πολλά. Ναι. Και... αυτή ήταν η σπηλιά. Αυτό το είχε χτίσει ο πατέρας μου. Είχε βάλει κλαριά από αριά. Και αυτό ήταν κλειστό. Και αυτή ήταν η που μπαίναμε μέσα στη σπηλιά. Εδώ είχε βάλει ξύλα στα τυχώματα και είχε κάνει κρεβάτι. Και εδώ ήταν που καθόμαστε και μαγειρεύανε. Και εκεί που κοιμόμαστε ήταν, είχε βάλει ξύλα, είχε στρώσει από κλαριά και είχε βάλει τα στρώματα, τα τότε στρώματα, τα σαγίσματα που λέμε και που κοιμόμαστε τους χειμώνες. Όταν έχασα το γιο μου, το βρήκα σαν αδιέξοδο και με ανακούφιζε, να ήθελα να γράφω για τον τόπο μου, για το μέρος που γεννήθηκα. Και πάντοτε όταν έρχομαι εδώ, ξέρεις, αναπολώ και στεναχωριέμαι. Και όποτε επισκέπτομαι την Ελλάδα, έρχομαι σε αυτό το σημείο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
είναι σαν προσκύνημα. Νομίζω ότι πρέπει να έρχομαι και, και έφερνα και το γιο μου εδώ. Μάλιστα έχω και πολλές φωτογραφίες με το γιο μου σε αυτό το σημείο και εδώ που σκαρφάλωνε υποτίθεται τη σπηλιά, τον βράχο. Και ένα από τα τραγούδια που έχω γράψει για αυτή τη σπηλιά είναι περίπου, δεν θυμάμαι όλα τα λόγια, αλλά θα πω μερικά λόγια. Το σπηλί το γαβρό ρήμα θα ζαώνα βρεναράμα μου. Αυτές οι μαυρίλες που βλέπεις εδώ είναι από τις φωτιές που ανάβαμε. Πέρασαμε δύσκολα χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Μόλις βγαίναμε από τη σπηλιά είμαστε κατευθείαν στον κρεμό. Και να σου πω, μερικές φορές δεν θέλω ούτε καν να τα θυμάμαι. Ναι, μεν τον νοσταλγώ αυτόν τον τόπο και τον αγαπάω, αλλά ξέρεις, δεν ήταν τα πιο εύκολα χρόνια που περάσαμε. Και επειδή ζήσαμε σε ένα τέτοιο χώρο, σε μια τέτοια ερημιά, δεν υπήρχαν και άλλοι γύρω μας. Είχαμε κάποιον θείο που ήταν εκεί στα βουνά απέναντι, άλλος ένα στο άλλο βουνό από εδώ. Και γι' αυτό είμαστε και ίσως να είμαστε και τόσο αγαπημένοι με τα αδέλφια μου. Δεν έχουμε ποτέ μαλώσει μεταξύ μας. Δεν είχαμε και τίποτα να μοιράσουμε, επομένως όλα καλά. Και ερχόμενος εδώ θυμάμαι τη μάνα μου που υπέφερε, η καημένη, τον πατέρα μου που, αν και άρρωστος, υπέφερε ακόμα περισσότερο από όλους μας. Αλλά τουλάχιστον είχαμε την αγάπη των γονιών μας. Μας αγαπούσαν και αυτό θυμόμαστε. Και αυτό είναι που με τραβάει και ξανάρχομαι, το επισκέπτομαι αυτό το σημείο κάθε χρόνο. Κατά κάποιο τρόπο μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Το βουνό, στην κορυφή του βουνού, στον καλόγερο που λέμε. Εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά οπωσδήποτε καλύτερο από αυτό. Εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Ναι. Γιώργος Βιεσμάς, Λευτέρης Γκουρνιάς και Πάνος Μαρνέρης, οι τρεις φίλοι. Αλήθεια, την τροπή, τα τσακώνικα που διατηρήθηκαν από στόμα σε στόμα 3.000 χρόνια ξεχνιούνται μέσα στο διάστημα μιας γενιάς. Μπορεί να κάμε τα μόνη εμπα σιά μωρέ το πένευτε το καστρίχο. Μωρέ μα ένα βό, μα ένα βό. Thank you.
πολύ του χτρό. Γιατί ο ξένια μου λέει το πράστο.